Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, ύστερα από το κάλεσμά μας και τους δημοσιογράφους για την ανακοίνωση των πρώτων υποψηφίων της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Χίου και στην Περιφέρεια. Στο ψηφοδέλτιο που στηρίζεται από το ΚΚΕ συσπηρώνονται αγωνιστές που επιλέγουν στρατόπεδο στο πλάι των αδικημένων με το λαό απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές, υποψήφοι γνωστοί για τη στάση και την ακεραιότητά τους στη δουλειά, τη γειτονιά, στο χωριό τους. Οι υποψήφοι με τη Λαϊκή Συσπήρωση βρίσκονται απέναντι στην απέναντι πλευρά από τους εκλεγμένους διαχειριστές της πτώχειας, από τους δημάρχους ή περιφερειάρχες που υπηρετούν τις κυβερνήσεις και τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Είναι υποψήφοι που δεν κρύβουν λόγια, δεν κρύβονται πίσω από τη μάσκα του ανεξάρτητου, αλλά έχουν ονοματεπώνυμο. Πρόκειται για υποψήφιους που είναι με την πλευρά των πολλών, του φτωχού κόσμου της Χίου, των χωριών του, που αξίζει πολλά περισσότερα από υποσχέσεις και παχιά χαμόγελα. Να δώσουμε το λόγο για την πολιτική ομιλία στον υποψήφιο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τη Λαϊκή Συσπήρωση, Σταύρο Τάσο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, υπόθηκε και πριν, οι υποψήφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης και του ΚΚΕ κατεβαίνουν και θα είναι απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές, είτε από τη θέση της θεσμικής αντιπολίτευσης, όπως κάνουν τόσα χρόνια στους δήμους της περιφέρειας, αλλά και στα κοινοβούλια, και το Εθνικό και το Ευρωκοινοβούλιο, είτε από τη θέση της θεσμικής συμπολίτευσης, όπως έκαναν οι εκλεγμένοι κομμουνιστές δήμαρχοι σε Πάτρα, Κεσαριανή, Χαϊδάρη, Πετρούπολη και Ικαρία. Και εμείς θα παλεύουμε παράλληλα για δύο στόχους. Πρώτο, ο πρώτος στόχος μας είναι άμεσα μέτρα ανακούφισης στο ασφιχτικό αυτό πλαίσιο για τα λαϊκά συμφέροντα που σήμερα υπάρχει. Άμεσα μέτρα ανακούφισης στα θέματα της δουλειάς, άμεσα μέτρα ανακούφισης στα θέματα της φορολογίας, άμεσα μέτρα ανακούφισης στα θέματα των κοινωνικών παροχών και θα είμαστε ενάντια στα ψεύτικα τα μέτωπα, το δίθεν προοδευτικό και το δίθεν συντηρητικό μέτωπο, αφού και τα δύο αυτά συγκλίνουν στις βασικές επιλογές που είναι η διαφύλαξη και η διεύρυνση του καπιταλιστικού συστήματος. Η στήριξη των επιλογών, των πολιτικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που στο μεν πεδίο της εσωτερικής πολιτικής σημαίνει όλο το πακέτο των αντιλαϊκών μέτρων, μείωση μισθών, μείωση συντάξεων, τσάκισμα εργατικών δικαιωμάτων, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, στο δε εξωτερικό, στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, σημαίνει βάθεμα της εμπλοκής μας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, όχι μόνο σχέδια, αλλά και δράσεις. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος στόχος μας, τα άμεσα μέτρα ανακούφισης, και ο δεύτερος στόχος μας είναι το δυνάμωμα της κοινωνικής συμμαχίας για να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα την εξουσία για τη μόνιμη λύση των προβλημάτων τους. Είτε αυτά αφορούν πρώτα απ' όλα το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, πρόνοια, το φάρμακο, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, η γη, η θάλασσα, το βουνό, το περιβάλλον δηλαδή, η ενέργεια, να είναι κοινωνικά αγαθά και όχι εμπορεύματα προς πώληση με σκοπό το κέρδος. Στο δε πεδίο των εξωτερικών σχέσεων της χώρας μας, ισότιμες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με τους άλλους λαούς, με τους οποίους δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, και σήμερα κοινός μας αντίπαλος είναι αυτοί που πίνουν το αίμα των λαών και στέλνουν τους λαούς να σφαχτούν για να αυγατίζουν τα δικά τους κέρδη. Θα ήθελα εδώ, επικλίνοντας γιατί δεν θέλω να είμαι, να πω δύο λόγια για τα θέματα που σήμερα έτσι, το θέμα της επικαιρότητας που υπάρχει με το θέμα του στη Λαγκάδα. Ξέρετε, όσον αφορά το ΚΚΕ και τη Λαϊκή Συσπήρωση, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μορφή ενέργειας.
σε οποιαδήποτε μορφή ενέργειας. Ναι. Σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ και τη λαϊκή συσπήρωση, δεν είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μορφή ενέργειας. Αρκεί να πληρούνται κάποια κριτήρια. Και τα κριτήρια αυτά είναι χονδρικά 4 κριτήρια. Είναι το κόστος για το λαό, τι στοιχίζει για το λαό. Είναι η αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας από την κοινωνία και όχι από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο αλλά και του λαού, των χρηστών. Και βέβαια η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά είναι τα κριτήρια, γιατί σήμερα τα θέματα ενέργειας και ενέργειας αντιμετωπίζονται, η ενέργεια δηλαδή αντιμετωπίζεται ως άλλο ένα εμπόρευμα και όχι μόνο άλλο ένα εμπόρευμα που για την κτήση του, των πηγών ενέργειας δηλαδή, οι ιμπεριαλιστές δεν έχουν κανένα δισταγμό να οδηγούν την ανθρωπότητα σε πολέμους. Αυτό που σήμερα βιώνουμε στην περιοχή μας, για παράδειγμα, έχει να κάνει με τη διαπάλη μεταξύ των διαφόρων αστικών τάξεων σε κάθε χώρα για το ποια θα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς. Η ενέργεια, επομένως, είναι μια πολύ κερδοφόρα, ένα πεδίο κερδοφορίας για το κεφάλαιο και είναι σήμερα ο κύριος λόγος που οι λαοί οδηγούνται σε πολέμους. Ήταν το παρελθόν, είναι σήμερα και από ό,τι φαίνεται θα είναι και στο μέλλον. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το θέμα. Δεν, για μας οι ενεργειακοί πόροι είναι, ανήκουν στους λαούς και δεν μπορεί να γίνονται, να εκχωρούνται στις μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις, οι οποίες βέβαια δεν έχουν καμία έννοια για να καλύψουν την ανάγκη, τις ενεργειακές ανάγκες της κοινωνίας με φτηνό, με φτηνές και υψηλής ποιότητας παροχές, αλλά το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η κερδοφορία τους. Επομένως, με αυτή τη λογική εξετάζουμε κάθε περίπτωση που γίνεται στο πεδίο αυτό και η πρώτη μας αντίρρηση είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο γίνονται οι διάφορες επενδύσεις μέσα σε εισαγωγικά στην ενέργεια. Γίνονται για να καλυφθούν οι ανάγκες της κοινωνίας ικανοποιώντας αυτά τα 4 κριτήρια που είπα προηγούμενα ή γίνονται απλώς επειδή σήμερα οι λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που βέβαια πληρούν κάποιους όρους περιβαλλοντικούς κτλ. Αλλά γίνονται με μόνο κριτήριο την κερδοφορία. Δηλαδή να σας φέρω ένα παράδειγμα. Με ποια λογική θα δεχθεί να πάρουμε τυχείο ή να πάρω την Ικαρία που είναι ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Ικαρία αυτή τη στιγμή υπάρχει μελέτη για πρόγραμμα για να εγκατασταθούν 110 ανεμογεννήτριες δυναμικού 330 ΜΒ. Οι ανάγκες του νησιού σε ενέργεια είναι της τάξης των 10 ΜΒ. Καταλαβαίνετε ότι με 3-4, άντε 5 τέτοιες ανεμογεννήτριες θα μπορούσαν να καλυφθούν όλες οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού. Είναι φανερό λοιπόν ότι η εγκατάσταση τέτοιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γίνεται για εξαγωγικούς σκοπούς. Το δε κόστος είναι 145 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ ας πούμε από το λιγνίτι είναι 45 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Άρα δεν μπορούν οι τοπικές κοινωνίες να δεχθούν τέτοιες παρεμβάσεις που ουσιαστικά βλάπτουν το περιβάλλον. Αυτό που θέλει να γίνει τώρα στη Λαγκάδα είναι, από ό,τι ξέρω, ένα εργοστάσιο επεξεργασίας βιορευστών. Ναι, βιορευστών, δηλαδή τηγανόλαδα και διάφορα τέτοια. Το οποίο σίγουρα θα επιβαρύνει το περιβάλλον και, εν πάση περιπτώσει, αν λειτουργήσει, θα αλλοιώνει το τοπίο, το περιβάλλον και όλα αυτά, αλλά και το κόστος παραγωγής. Το κόστος που θα πληρώνει και σήμερα, ξέρετε πολύ καλά, στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ένα μεγάλο ποσοστό πηγαίνει σε αυτό που λέμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πληρώνει δηλαδή ο καταναλωτής, ο εργαζόμενος, τα λαϊκά στρώματα
επιδοτεί ουσιαστικά τους παραγωγούς. Για να τελειώνουμε και για να πάρουν το λόγο και οι άλλοι εδώ σύντροφοι, εμείς αυτό που έχουμε να πούμε στο λαό, στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα, γιατί είμαστε ξεκάθαροι όπως υπόθηκε, εμείς είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από αυτά τα συμφέροντα και είμαστε ανεξάρτητοι από τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή είναι η δικιά μας. Είμαστε εξαρτημένοι από τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Πατάμε πάνω στην επιστήμη. Για μας η επιστήμη και τα λαϊκά συμφέροντα, τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων είναι οι δύο πυλώνες που καθορίζουν τη στάση μας. Σε αυτούς τους δύο πυλώνες επάνω. Και απέναντι σε αυτούς τους δύο πυλώνες δεν έχουμε καμία, αυτό που λέμε, αυτοδιάθεση και κανένα αυτοπροσδιορισμό. Είναι αναγκαστικά για μας. Είναι νομοτέλειες. Η επιστήμη, η επιστημονική αλήθεια, δηλαδή η πραγματικότητα που υπάρχει έξω από τη συνείδησή μας. Και το δεύτερο, πώς θα αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα σε όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Σε αυτό θα παλέψουμε, το έχουμε κάνει. Οι δήμαρχοι που σήμερα είναι στην Πάτρα, στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, στην Κεσαριανή και στην Ικαριά το έκαναν και απέδειξαν ότι αυτό μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση, αλλά μπορούν να πάρθουν άμεσα μέτρα ανακούφισης και πραγματικά να πιστέψει ο λαός, να πιστέψουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα ότι αυτό το σύστημα δεν είναι ανίκητο, ότι αυτό το σύστημα πλέον έχει σαπίσει, έχει φάει τα ψωμιά του, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στην ανθρωπότητα παρά φτώχεια, εκμετάλλευση, εξαθλίωση, πολέμους και προσφυγιά. Σε αυτό λοιπόν θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και είμαστε σίγουροι ότι ο λαός αργά ή γρήγορα αυτό θα το εκτιμήσει και θα το ενισχύσει. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Τάσο και να δώσουμε το λόγο για την παρουσίαση των υποψηφίων του Δήμου Χίου στον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Χίου και υποψήφιο δήμαρχο, τον Μάρκο Δοσκοβάλη. Φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε και με τη σειρά μας. Όσο κυκλοφοράμε μέσα στον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια και πλησιάζουν οι εκλογές, κάνουν οι καλοπροαίρετα οι φίλοι μας, ακόμα και οι συνοδοιπόροι μας, αλλά κυρίως έτσι κάποιοι φίλοι συντοπίτες μας, ένα ερώτημα. Τι επιτελείο έχετε εσείς, ρε παιδιά? Βεβαίως, εάν η ερώτηση αφορά στο αν είμαστε κομψοί, ωραίοι, αν τέλος πάντων έχουμε γενικά ιδέες κλπ. Είναι ένα ζήτημα που καταλαβαίνετε είναι γενικόλογο και ενδεχομένως με τέτοια κριτήρια να μην τα πληρούμε. Δηλαδή κριτήρια αισθητικής. Εάν όμως βάλουμε άλλα κριτήρια, πολιτικά κριτήρια, τότε μπορούμε να συζητήσουμε σε ποια βάση γίνεται αυτή η ερώτηση. Έτσι λοιπόν το επιτελείο της Λαϊκής Συσπήρωσης και του Δημοχείου και της Λαϊκής Συσπήρωσης Βορείου Αιγαίου είναι ένα επιτελείο βγαλμένο μέσα από τους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες. Είναι ένα επιτελείο ζυμωμένο με τους καημούς, τις χαρές και τους πόνους του λαού μας. Είναι ένα επιτελείο που υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι την τσέπη του. Είναι ένα επιτελείο που θυσιάζεται για το κοινό καλό. Ένα επιτελείο που δέχεται και πιέσεις και εκβιασμούς. Μου λέγει ο Καπταστέλιος πριν ξεκινήσουμε εδώ ότι δέχεται ερωτήσεις, καλά δεν σκέφτεσαι το παιδί σου, την καριέρα του, το πώς θα μπαρκάρει, τι θα κάνει ή τι θα δείξει, λες και η θάλασσα είναι συνάρτηση γνωριμιών και δημοσίων σχέσεων και όχι συνάρτηση του πώς ένας ναυτικός ή ναυτεργάτης είναι καλός στη δουλειά του, στις δυνάμεις του και σε αυτό που κάνει. Για μας λοιπόν η επιστημονική γνώση ή τεχνοκρατική ανάλυση δεν είναι αρκετή αν δεν υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Δεν μας χρειάζονται δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, για να τα πει και ο Γιώργης ο Αμπαζής, που θα σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά για να ψηφίζουν φόρους και τέλη, για να υπηρετούν την επιχειρηματικότητα, για να υποδέχονται τους μεγαλοσχήμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και να πίνουν νησκάκι μαζί τους,
για να διαχειρίζονται το προσφυγικό με όρους πόσο χωράει η αποθήκη ψυχών που είναι το νησί μας και όχι με όρους αλληλεγγύης σε αυτούς τους ανθρώπους, με όρους απεγκλωβισμού τους από το νησί και από τη χώρα ως ελάχιστο χρέος για τα δεινά τους. Οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης σε όλα τα επίπεδα είναι, να χρησιμοποιήσω μια ποντιακή φράση που έχω ακούσει, «λας των αρμάτων». Λαός δηλαδή των αρμάτων, μάχημοι, έτοιμοι για όλα για να υπερισπίσουν τα δικαιώματα του λαού μας. Έτσι λοιπόν, εκ μέρους της Λαϊκής Εισπύρωσης Δημοχείου θα μιλήσει ο Καπταστέλιος ο Κουμπιάς, η Κλέρη, η Γεωμέλου, ο Στάλα και ο Φραγκούλης ο Κυλαδίτης, θα σας πούν δύο λόγια. Εγώ αλφαβητικά θα παρουσιάσω τους πρώτους 15 δημοτικούς μας συμβούλους. Αμπαζή στη Λιανή, Στέλλα του Κωνσταντίνου, ιδιωτική υπάλληλος, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών Χίου. Ανδριώτου, ποδιά Αργυρό του Αναστασίου από το Βαρβάσι, εργαζόμενη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με συμμετοχή στο γυναικείο κίνημα. Γιατρέλη Μαρία του Ευστρατείου, φιλόλογος στο ΕΠΑΛ Βροντάδου, διετέλεσε μέλος του ΔΣ της ΕΣΜΕ Χίου. Γιωμέλου Κωστάλα Κλεάνθη, κλέρη του Νικολάου από το Βροντάδο, εργάστηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην ΠΕ Χίου, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΑΔΔΗ, Δημοτικός Σύμβουλος Ομοιρούπολης και Χίου, εκπροσώπησε τη Λαϊκή Συσπήρωση στον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής πολιτικής που αφορά στους παιδικούς σταθμούς, το κολυμπητήριο κλπ. Και στη ΔΕΙΑ. Κουμπιάς Τηλιανός του Μιχάλη από το Καστέλο Αγία Παρασκευή, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, αντιπρόεδρος των Παχιακού Εκπολιτιστικού Σύλλογου Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και ταμείας στην Παχιακή Ένωση Συνταξιούχων Εμπορικού Ναυτικού με πλούσια δράση στα κοινωνικά ζητήματα του νησιού μας και στο ναυτεργατικό κίνημα. Κούνουπα Ζουζάνα του Μάρκου από τη Λαγκάδα, βιολόγος γενετιστής, υποψήφια διδάκτορη Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης. Λαμπαδοχητός Ιωάννης του Μιχαήλ από τα Νένητα, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χίου. Μέμιλα Βασιλική του Γεωργίου από τα Θημιανά, δασκάλα στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Νικήτας Παναγιώτης του Ιωάννη, γυμναστής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ και αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΑΔΔΗ. Νομικός Δημήτρης του Οδυσσέα, πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Χίου και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΑΔΔΗ. Παμπουρτζή Πολυξένη, Ξένια του Γεωργίου, δικαστική υπάλληλος και δικηγόρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γυναικών Χίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Χίου. Παπάς Παναγιώτης του Βασιλείου, απόφοιτος του Πολυτεχνείου Βόλου, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σαλιάρης Δημήτρης του Ευαγγέλου, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής Σάμου, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, ελεύθερος επαγγελματίας. Φαφαλιού Ασπασία του Γεωργίου, φιλόλογος στο Γυμνάσιο Βροντάδου, διετέλεσε μέλος της ΕΣΜΕ Χίου. Και τέλος, Φραγκούλης Κυλαδίτης του Πέτρου από το Βροντάδο, εργάστηκε ως δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ως υπεύθυνος εκπαιδευτικών θεμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Χίου και είναι υπεύθυνος του γραφείου τύπου της Λαϊκής Εισπύρωσης Δημοχείου. Σας ευχαριστώ σε αυτή τη φάση, Γεωργή. Θα δώσουμε τον λόγο στο σύντροφο τον Γιώργη τον Αμπαζή για να παρουσιάσει τους υποψήφιους στο Περιφέρεια. Ο Φραγκούλης ο Κυλαδίτης είναι με το γράμμα K, έτσι, γι' αυτό μπήκε τελευταίο. Ναι, πάμε τσίγκα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας τους φίλους στο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης. Και εννοούμε φίλους στον καθημερινό αγώνα, ανθρώπους που συνειδητοποιούν τα τελευταία 40 χρόνια κάποιοι από αυτούς μαζί μας, κάποιοι από αυτούς εννοώ ηλικιακά, και είναι τιμή μας που μιλάμε μέσω αυτών
στο χιώτικο λαό, διότι βιώνουν και εκείνοι από κοντά ποια είναι τα μέλη, τα στελέχη του ΚΚΕ και της λαϊκής συσπήρωσης 4 δεκαετίες μετά τη μεταπολίτευση στο νησί μας. Αγαπητοί συμπολίτες, νιώθουμε την ανάγκη να μιλήσουμε στην καρδιά σας, να μιλήσουμε στο νου σας. Είμαστε εμείς που από το 1974 πήραμε τη σκυτάλη από τους παλιούς κομμουνιστές της εξορίας και των φυλακών και μέσα σε δύσκολες ηθίκες περπατήσαμε και διαβήκαμε τα δικά τους πατήματα, πατήματα αγώνα και τιμής. Θα πει κάποιος, με αυτά θα βγάλουμε το σήμερα. Όχι. Αλλά τα βήματα αυτών των ανθρώπων έρχονται να απαντήσουν σε ένα μεγάλο ερώτημα που πλανιέται στη χιώτικη κοινωνία. Ποιοι είστε εσείς, τι καινούριο φέρνετε, τι μπορείτε να δώσετε στην τοπική κοινωνία σε αυτό τον ρημαγδό της τεχνολογίας, της επανάστασης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εμείς ξεκαθαρίζουμε και έχουμε και το ανάστημα και έχουμε και την συνείδηση ότι είμαστε εμείς και όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι που δεν κάνουν τίποτα σε αυτά τα 40 χρόνια παρά να αλλάζουν πρόσωπο, να εμφανίζονται κάθε φορά ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα και τις εποχές και να διοικούν αυτόν τον τόπο. Εμείς λοιπόν απευθυνόμαστε σε εσάς συμπολίτες να σας πούμε κοιτάξτε αυτούς τους σχεδιασμούς και στο δημοτικό και στο περιφερειακό επίπεδο και σκεφτείτε ποιοι διοικούσαν και διοικούν τη χώρα και τη οικείο όλες αυτές τις δεκαετίες. Και να σας παρουσιάσω τους υποψήφιους που είναι στο περιφερειακό, που είναι άνθρωποι καθημερινοί, γνωστοί της διπλανής πόρτας, δεν είναι κάτι που κάποιοι, όπως τα είπε πολύ σωστά ο σύντροφός μου ο Μάρκος, άνθρωποι απόμακροι και ξεκομμένοι από τα τοπικά δρόμενα, είναι άνθρωποι που τους συναντάς στον δρόμο, έχεις την καλημέρα τους και πάνω απ' όλα έχεις τη ζωντάνια της δημιουργίας και της αγωνίας του αύριο. Είναι λοιπόν ο Γεωργιακώδης ο Πέτρος του Κωνσταντίνου από τα Αρμόγια, πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος του εδώ παραρθήματος, των μηχανικών. Είναι ο Ζωφός ο Γιάννης του Αντρέα από το Βασιλιώνικο, οικονομολόγος που διετέλεσε προϊστάμενος του ΟΤΕ Βροντάδου, καθώς και νομαρχιακός σύμβουλος Χίου και δημοτικός σύμβουλος Ινουσών και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του νησιού. Σήμερα είναι μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΑ των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, καθώς και του ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΑ του Πολιτιστικού Συλλόγου του Βασιλιονίκου. Είναι ο Καλόγερος ο Παντελής του Μιχαήλ από τη Λαγκάδα, εργαζόμενος στο Δήμο Χίου, Ολυμπιονίκης και δύο φορές το 8 και το 12 στο Πεκίνο και το Λονδίνο. Σήμερα γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΤΑ Χίου. Είναι ο Κόρμαλος ο Γιάννης του Γεωργίου από του Βάγια στα Θημιανά, εκπαιδευτής οδηγών και μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΑ του Συλλόγου Φίλων και Απογόνων της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού και του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπηκού Συλλόγου. Είναι η Μορφούλη η Στέλλα του Σταματίου από την Εγνούσα με συμμετοχή στα κοινωνικά, πολιτιστικά και θεατρικά και χοροδιακά δρόμενα του νησιού στους αντίστοιχους φορείς που κρατάνε ζωντανό το νησί. Είναι ο Ξυλάς ο Νέστορας του Γεωργίου από το Βροντάδο, απόφοιτος του Πολυτεχνείου, του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου σήμερα εργάζεται αναπληρωτής στην πληροφορική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και διατελεί ως γραμματέας του ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΑ της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Βορείου Αιγαίου και γραμματέας του αντίστοιχου σωματείου ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας του νησιού μας.
είναι ο οικονόμου ο Χρήστος του Σωτηρίου από την Κέραμο, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος και πρόεδρος του ΔΕΘΑ ΣΥΓΜΑ του Σωματείου Συνταξιούχων ΕΦΚΑ. Η Σάτρα Μαρίκα του Σταμάτη από τα Θημιανά, εργαζόμενη στο βοήθεια στο σπίτι. Η Χατζαντονάκη η Κική του Αναστασίου από τα Καρδάμιλα, παλιότερα ήταν μέλος του ΔΕΘΑ ΣΥΓΜΑ των ΝΟΤΑ του Δήμου Χίου. Ο Ψαρούδης ο Γιώργης του Κωνσταντίνου από το Θολό Ποτάμι, κοινωνιολόγος και εργαζόμενος σήμερα στο Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών, διετέλεσε αντιδήμαρχος του τότε Δήμου Ανέμονα και γραμματέας του ΔΕΘΑ ΣΥΓΜΑ της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών Χίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε και τον σύντροφο τον Γιώργο Ναμπαζή. Να δώσουμε το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό στο συναγωνιστή το Φραγκούλη του Δηλανδίτη και την Κλέρη την Κωνστάλλου. Και το σύντομο που πιάνε, με συγχωρείτε. Με όποια σειρά επιθυμείτε, δεν ξέρω. Να δώσουμε το λόγο στο Στέλιο Κουμπιά. Αγαπητοί φίλοι, η συμπόρευσή μου με τη Λαϊκή Συσπήρωση δεν είναι για πρώτη φορά. Είχα κατέβει πάλι σαν υποψήφιος στην προηγούμενη περίοδο, αλλά τότε τη μάχη για τις εκλογές την είχα δώσει μέσα από το βιβλίο, διότι έτυχε εκείνη την περίοδο να ταξιδεύω και προσπάθησα με τους φίλους εδώ και τους γνωστούς να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης που ακουπά τα συμφέροντα της τάξης μας. Το λέω αυτό γιατί για μένα έχει μεγάλη σημασία το ποιο στρατόπεδο διαλέγεις. Αυτό είναι σε ποια τάξη, το στρατόπεδο της τάξης που ανήκεις. Και εγώ σαν γιος ναυτεργάτη και σαν ναυτεργάτης κι εγώ, η επιλογή μου είναι στο πλευρό των ανθρώπων που κερδίζουν και κέρδισαν και κερδίζουν το ψωμί τους με τον μόχθο και τον πόνο. Αυτούς θέλω να εκπροσωπήσω μέσα από τη Λαϊκή Συσπήρωση που έχει αποδείξει στην πράξη ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό των εργαζομένων, είτε της θάλασσας είτε της στεριάς. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα περιστατικό το οποίο έγινε πριν αρκετά χρόνια. Μόλις είχα έρθει σαν πρωτόπαρχος στοιχείο από το πρώτο μου πλοίο και ετοιμαζόμουν να φύγω για το δεύτερο και με κάλεσε τότε εδώ στο τοπικό γραφείο που είχε η εταιρεία ο καπετάνιος και έτυχε να πάω τότε στο γραφείο κρατώντας το ριζοσπάστι στο χέρι μου και μόλις με είδε ο καπετάνιος, θεός συγχωρέστο, μου λέει «Στελάκι, και οι δύο δεν μπαίνετε μέσα. Άφησε έξω αυτό που κρατάς και έλα μέσα». Και του απάντησα «Ή και οι δύο ή κανένας». Και στο τέλος αναγκαστικά μου πεντάξει «Λάτε και οι δύο μέσα». Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τότε κατάλαβα το διαχωρισμό, ότι ανήκουμε σε δύο κόσμους. Αυτοί και οι άλλοι. Εμείς και εκείνοι. Ευτυχώς τα ναυτιλιακά γραφεία και στην εταιρεία αυτή που είχα δουλέψει και στις άλλες, οι εργαζόμενοι στα γραφεία αυτά, οι άλλοι καπετάνοι, οι άλλοι μηχανικοί, όλοι αυτοί, δεν κοιτούσαν την προαγωγή σου και την εξέλιξή σου από τα πολιτικά σου, πιστεύω. Αξιολογώσουν από τις δυνάμεις σου και το χαρακτήρα σου. Και ευτυχώς όλα πήγαν καλά για μένα τότε. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το κυριότερο. Το τι δίνεις στη ζωή και το ποιος είσαι. Αγωνιζόμουν και προχωρούσα με τα δικά μου, με τις ίδιες μου δυνάμεις. Ποτέ σέρνοντας και έρχοντας. Και δεν φοβήθηκα τίποτα, γιατί και τότε υπήρχαν μερικοί οι οποίοι μου έλεγαν τι είναι αυτά που κάνεις και τι είναι αυτά που κάνεις και δεν φοβάσαι την καριέρα σου και δεν φοβάσαι... Γιατί να φοβηθείς από τη στιγμή που έχεις τις δυνάμεις τις δικές σου. Τέλος πάντων. Και αυτά τα προβλήματα, επίσης, είχαμε αυτή την υπερφορολόγηση σαν ναυτική. Άδικη με, πολύ άδικη. Και τώρα βλέπω
υπάρχει και αυτή η μεγάλη μείωση στη συντάξη μας, άδικη και παράνομη. Και πάνω σε αυτό σήμερα υπάρχουν απόμαχοι της θάλασσας, οι οποίοι τρώνε από τα έτοιμα που είχαν όλοι βγάλει στην άκρη μετά τη σύνταξη για να περάσουν για τα ό,τι χρόνια τους απόμεναν. Και αυτά τα έτοιμα τώρα τα τρώμε για να συντηρούμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και άσχετα αν μας θεωρούν ότι είμαστε υψηλοσυνταξιούχοι και ετοιμάζονται να μας κόψουν κι άλλο. Για αυτά τα προβλήματα που ζούμε, στο πετσί μας προσωπικά, δεν θέλω ένα Δήμο αδιάφορο. Ένα Δήμο που να μου λέει δεν είναι δουλειά μου. Θέλω ένα Δήμο μαχητή, καπετάνιο στη φουρτούνα, που θα νοιάζεται για όλους και για όλα. Και για το νερό και για τη Λακούβα. Και για την ανεργία και για το μεροκάματο. Για τις συντάξεις, για τους αυτεργάτες. Και να είναι ένας Δήμος για όλους. Χωρίς μνημόνια και χωρίς παπατζηλίκια. Και επειδή στη θάλασσα έχουμε δείξει ότι ξέρουμε να κάνουμε καλό κουμάντο και κόντρα στον καιρό, μπορούμε και στη στεριά να κάνουμε καλό κουμάντο, γιατί η λαϊκή συσπήρωση είναι γελός χαρή και πατάει γερά. Καλό λοιπόν όλους τους συναδέλφους να εμπιστευτούν τη λαϊκή συσπήρωση και στο Δήμο και στην περιφέρεια, και στο Δήμο και στην περιφέρεια, γιατί οι καλοί καπετάνοι στη φουρτούνα φαίνονται. Και εμείς δεν ζητάμε θέσεις και καρέκλες. Ζητάμε τους ανθρώπους μας που μαζί παρκάραμε σε αυτή τη ζωή, μαζί ονειρευτήκαμε, μαζί κλάψαμε και σε εμάς αξίζει ένα καλύτερος κόσμος. Σε εμάς αξίζει να χορέψουμε πάνω στο φτερό του Καρχαρία που είχε πει και ο Καβαδίας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε το λόγο στο Αγγούλη. Φίλες και φίλοι, Λοιπόν, φίλες και φίλοι, νομίζω πως δεν χρειάζομαι ιδιαίτερες συστάσεις. Εξάλλου, Μάρχος τις έκανε τις συστάσεις τις δικές μου. Γνωρίζετε όλοι τα 5 τελευταία χρόνια, είτε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο που στάθηκα στο πλευρό του εκλεγμένου μας, του Μάρχου του Σκούφαλου και της λαϊκής συσπήρωσης φυσικά, αλλά και σε όλους τους αγώνες που η λαϊκή συσπήρωση και το ΚΚΕ πρωτοστάτησε στους δρόμους, στους εργασιακούς χώρους, οπουδήποτε τέλος πάντων. Θα είμαι σύντομος, σεβόμενος το χρόνο. Τι περιμένετε, ότι οι κουφοί παραχωρήσεις θα σας κάνουν και ότι οι αχόρταγοι κάτι θέλουν να σας δώσουν? Οι λύκοι θα σας ταΐσουνε αντί να σας καταβροχθήσουν. Από φιλία θα σας προσκαλέσει η τίγρη να της βγάλετε τα δόντια. Τέτοια περιμένετε. Τέτοια καρτεράτε. Επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε η στίχη του Μπέρτολ Μπρέχτ. Αλήθεια, τι θα μπορούσαμε σήμερα να περιμένουμε από κουφούς, αχόρταγους, από λύκους και τίγρης παγκόσμιου, ευρωπαϊκού, ελλαδικού, περιφερειακού και τοπικού βεληνικούς. Παραχωρήσεις να μας κάνουν, δίνοντας μας πίσω τη γη, τον αέρα και τη θάλασσά μας, που τώρα διαφεντεύουν για να ελέγχουν εμπορικούς δρόμους, αιματοκυλώντας λαούς. Ψωμί να μας δώσουν οι αστικές κυβερνήσεις των μνημονίων και της επιταγής, που μας έριξαν στη δυστυχία. Να σταματήσει η τοπική διοίκηση να πίνει νερό στο όνομα της επιχειρηματικότητας και να διεκδικήσει όλα όσα ο λαός στερείται. Η λαϊκή συσπήρωση δίνει καθημερινή μάχη, διεκδικώντας και απαιτώντας επίμονα ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, που οι αστικές παρατάξεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θυμήθηκαν τώρα τις παραμονές των εκλογών. Προχωρήσει αγώνες με ένα και μοναδικό σκοπό, τη βελτίωση της ζωής του λαού που όποτε τον αναφέραμε τα τελευταία 5 χρόνια εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκαλούσε αλλεργικές αντιδράσεις
τους υποστηρικτές του κεφαλαίου. Τον ίδιο δρόμο θα συνεχίσει και αυτή τη τετραετία, με τη λαϊκή εντολή φυσικά, την οποία δεν θέλει με κανένα τρόπο να υφαρπάξει δόλια, με ταξίματα ή πουλώντας ελπίδα. Μπορούμε να κοιτάζουμε το λαό στα μάτια. Γνωριζόμαστε πολύ καλά μαζί του, αφού είμαστε εκείνοι που θα δει κάθε μέρα στον δρόμο του, στη γειτονιά του, στη δουλειά του, να ακουμπήσουμε στα προβλήματά του και να πασχίσουμε μαζί του για να πάρουν τον δρόμο της λύσης. Και αν αυτό δεν γίνει, πάλι μπροστάριδες θα είμαστε στη διεκδίκηση για τις λύσεις τους. Δίνουμε το χέρι σε όποιον θέλει να σηκωθεί και να σταθεί δίπλα μας σε όλον αυτόν τον αγώνα. Το κέριο ερώτημα όμως παραμένει, που παραμένει, δεν είναι τι θα κάνει η λαϊκή συσπήρωση, αλλά αν ο λαός, ο χιώτικος εν προκειμένου λαός, θα συνεχίσει στον ίδιο μυρολατρικό δρόμο του «δε βαριέσαι, όλοι οι ίδιοι είναι» ή θα αντεπιτεθεί μαζί μας, μαζικά, δυναμικά, ώστε να αλλάξει ριζικά επιτέλους αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη διαφορά μας από τα αστικά ψηφοδέλτια. Η λαϊκή συσπήρωση θέλει μια δημοτική αρχή που θα παίζει το ρόλο του αγωνιστή, του διεκδικητή του λαϊκού δίκαιου. Θέλει να ορθώσει τείχος όποιον προσπαθήσει να βγάλει σε πληστηριασμό σπίτι, μαγαζί, κτήμα για τον ίδιο λόγο. Είναι και θα είναι το μετερίζει των εργαζομένων και ανέργων, με όλους αυτούς που παλεύουν για το μεροκάματο, με τους αφεμαγμένους πια συνταξιούχους, με τους νέους και τις νέες που ονειρεύονται και αγωνιούν για το, μέλλον τους. Καλούμε το λαό να πάρει τη σωστή απόφαση ζωής για να γίνει ο ίδιος κύρις και αφέτης στον τόπο μας. Ευχαριστώ. Να πω κι εγώ ένα χαιρετισμό. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας όλα τα μου εδώ πέρα. Γνωριζόμαστε. Είμαι εδώ για μια ακόμα φορά από την εποχή της αγωνιστικής πρωτοβουλίας στο Βροντάδο, στο Δήμο Μυρούπολης, με τον Μάρκο το Σκούφαλο, με όλους τους φίλους και συντρόφους που πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και τα τελευταία 8 χρόνια με τη λαϊκή συσπήρωση, τα χρόνια και την εποχή του Καλλικράτη. Γιατί είμαι εδώ? Γιατί πιστεύω ότι η ΛΑΣ, η Λαϊκή Συσπήρωση, έχει στάσει και αρχές όλα αυτά τα χρόνια σταθερές και αταλάντευτες, που ακουμπούν στις ανάγκες και τα προβλήματα του κόσμου μας, των απλών ανθρώπων, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, μικρών και μεγάλων. Είναι οι αρχές και η στάση μιας ζωής που μας δίδαξαν οι προηγούμενοι που πέρασαν από, αυτά εδώ τα μετερίζια, είτε ήταν τα έδρανα δημοτικών συμβουλίων, είτε έδρανα νομαρχιακών συμβουλίων, είτε στις κινητοποιήσεις και στους αγώνες για τη διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής. Αυτή την τετραετία εκπροσωπώ τη λαϊκή συσπήρωση με την ιδιότητα του πολίτη στο νομικό πρόσωπο κοινωνικής αλληλεγγύης και στις δομές του και στη ΔΕΙΑΧ, προσπαθώντας πάντα να ανταποκρίνομαι στις σταθερές αξίες της, υπερασπίζοντας τα δίκαια των δημοτών με γνώμονα τιμήση και δίκαιη μεταχείριση, μέσα από ένα κυκαιώνα ενός αφόρητου συστήματος που μας έχει επιβληθεί με τα μνημόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις, και καταπνίγει τον άνθρωπο. Αναδεικνύει τους δήμους σε επιχειρήσεις εις βάρος των πολιτών, αφού βλέπουμε κάθε φορά και κάθε χρόνο τις χρηματοδοτήσεις να μειώνονται και συνεχώς να βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη. Έχουμε τους άμεσους φόρους που όλοι τους βλέπουμε, που όλοι τους κατανοούμε, που προσπαθούμε τουλάχιστον να τους κατανοήσουμε, αλλά έχουμε και τους έμεσους που δεν κατονομάζονται, που δεν είναι φανεροί. Έχουμε τα ανταποδοτικά τέλη μέσα από τους δήμους. Έχουμε τα αντίτυπα στους παιδικούς σταθμούς, στα γήπεδα, στο κολυμβητήριο. Όλα αυτά για να μπορέσει να λειτουργήσουν δομές που είναι υποχρεωμένος ο ίδιος ο Δήμος να προσφέρει στους πολίτες τους. Και όλα αυτά
Στόχο έχουν την αφέμαξη της τσέπης μας, όπως είπαμε. Προσπαθήσαμε σαν λαϊκή συσπήρωση να λειτουργήσουμε με συνέπεια στις αρχές μας και στις δεσμεύσεις μας απέναντι στον κόσμο, με στόχο να ακούγεται μια φωνή στο Δημοτικό Συμβούλιο διαφορετική, μια φωνή ξεκάθαρη και τίμια. Αναδείξαμε πολλά θέματα της καθημερινότητας. Για όλα τα προβλήματα η λαϊκή συσπήρωση ήταν πάντα εκεί, για μικρά ή μεγαλύτερα, καταθέτοντας προτάσεις, θέσεις, αντιρρήσεις. Πολλές φορές μας κοίταξαν αδιάφορα, με την έπαρση της εξουσίας. Μας ειρωνεύτηκαν για ανεδαφικές προτάσεις, αλλά και πολλές φορές σε διάφορα θέματα βάλαμε φρένο στις ωρέξεις της Δημοτικής Αρχής. Σήμερα, ξεκινώντας τη νέα προεκλογική περίοδο, μια περίοδο που θα είναι ακόμα πιο ζωφερή από αυτές που έχουμε ζήσει ακόμα, λέμε στον κόσμο, λέμε στους πολίτες της Χίου. Δοκιμάσατε τους παλιούς με τις πεπατημένες πολιτικές που έχουν καταδικαστεί στη συνείδησή μας, στη συνείδηση όλων μας. Δοκιμάσατε νέους, τεχνοκράτες, μοντέρνους, που αποδείχθηκαν πλέον συντηρητικοί και έμεινε η προοδευτικότητά τους στις προεκλογικές εξαγγελίες τους. Σας καλούμε σήμερα να στηρίξετε τη λαϊκή συσπήρωση. Πρέπει να αποφασίσετε οι ίδιοι για κάθε πρόβλημα που έχετε να αντιμετωπίσετε, να γίνετε και να γίνουμε όλοι πιο διεκδικητικοί. Η λαϊκή συσπήρωση δίνει το χέρι στον καθένα, να φωνάξουμε όλοι μαζί και να μας δώσετε δύναμη να διαχειριστούμε το Δήμο από θέση εξουσίας. Έχουμε και τη δυνατότητα και την ικανότητα για μια διαφορετική διαχείριση αυτού του συστήματος, χωρίς αυταπάτες και με σκοπό να αλλάξουμε τη ρότα της ζωής μας και να δώσουμε ένα κόσμο καλύτερο σε εμάς και στα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ.